Καλημέρα σας, καλημέρα παιδιά μου, καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Καρτερέ, καλημέρα στην παρέα όλοι. Το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν θυμώνεις... Βρίζω. Πολύ, βαράς το ψαχνό. Ναι, δυστυχώς. Απεχθάνω με τον εαυτό μου την ώρα που το κάνει, αλλά δυστυχώς το αντανακλαστικό μου είναι να βρίσω. Κι εγώ άμα ανάψω τα λαμπάκια μου, κατεβάζω καντήλες. Καλά κάνεις και βρίζεις. Έτσι εκτονώνεσαι. Αν ήμουν άντρας, θα έβριζα πάρα πολύ. Αλλά ευτυχώς είμαι γυναίκα και περιορίζομαι. Αλλά όταν έρχεται, γα***τσέτα. Παιδιά, έβριζα σαν και αυτήν ακριβώς, γι' αυτό τη συμπαθώ κιόλας. Μπράβο, κορτσάρα μου. Στη δική μου περίπτωση υπάρχει και ο εξής διαχωρισμός με τα ρούχα. Υπάρχει ο διαχωρισμός πόπο καταπληκτικό, έκανες δίαιτα τέλεια, αυτό είναι το νούμερό σου. Υπάρχει η επόμενη φάση, σταμάτα να τρως, γιατί σε λίγο δεν θα σου κάνουν ούτε αυτά, τα προηγούμενα δεν σου κάνουν ήδη. Υπάρχει μετά η τρίτη φάση, μωρή γουρούνα, φτάνει, τώρα θα φοράς μόνο εμάς. Και υπάρχει και άλλη φάση, έγκυος ή σαν έγκυος. Αυτή είναι μια οικονόμα γυναίκα, έχει 10 ντουλάπες, χωρίζει τα ρούχα της κατά κιλά. Πόσα κιλά είναι τώρα αυτά τα ρούχα, αυτά τα ρούχα, αυτά τα ρούχα, αυτά τα ρούχα. Το θέμα είναι, κορίτσι μου, να φοράς από το 75 τα ίδια ρούχα. Εδώ σε θέλω, μάστορα. Εγώ έχω ταγιέρ από την βάφτιση του Κωστή μου. Και το φοράω και με χωράει. Μην κοιτάεις εδώ, μόνο αυτό είναι. Τα άλλα όλα είναι κανονικά. Χοντρή κανονική. Εγώ μ' αρέσω. Συγγνώμη, δεν καθάρισε. Όχι, περίμενε. Σε μένα άφησε. Μόνο αυτό είναι. Θέλω τρεις φορές αγκονάρα. Αγκονάρα με αυτό το κόψιμο για τα γύρω-γύρω. Κάτσε να τα κόψω εγώ. Μάλιστα, σεφ. Και θέλω να μου καθαρίσει τι αγκονάρε. Καλά είπε. Πολύ μπελά. Εδώ πέρα θα βγάλει τα χνούδια. Εντάξει, τελευταία στιγμή. Με το κουτάλι εδώ πέρα θα βγάλει. Δεν το έχει ξανακάνει. Όχι, γι' αυτό σα άφησα. Γιατί δεν μου πει ότι δεν το έχει ξανακάνει, ρε. Λοιπόν, παιδιά, καλύτερα κατεψυγμένες. Έτοιμες, μια φορά πήρα να τις καθαρίσω, κόψε πρώτα μπροστινά, βγάλε γύρω γύρω, ετοίμασε το λεμόνι με το νερό και τα αλεύρι για να μην μαυρίσουν. Βγάλε, 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 πάρ' το κουτάλι, βγάλε το χνούδι από μέσα. Είναι πολύ ωραίο φαΐ, αλλά πολύ μπελαλίδικο. Δύσκολο. Και αυτός ο χαϊβανάς, αφού δεν ήξερε να πάει, τι πήγε εκεί πέρα, αφού δεν ήξερε ούτε αγκινάρες να καθαρίσει. Εγώ να πήγαινα ήξερα. Θα αργούσα, αλλά θα τις καθάριζα τουλάχιστον σωστά. Και ξαφνικά μαθαίνουμε το εξής. Ο Γιώργης ο Αυτιάς, συμφοιτητής με την Άννα Βύση στη νομική. Μπράβο! Θυμάμαι εκείνη την εποχή που έμπαινε η Άννα στο σταυματικό δίκαιο επί Κασιμάτη. Έτσι, καλή τύχη. Είδες, σπούδασε νομική η κοπέλα. Δεν είναι άντε, άντε. Τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα. Ο Αυτιάς ίδιος ήταν η ίδια η μούρη, το ακριβώς, έτσι, σαν το κουνελάκι. Η Βύση, ωραία κοπελίτσα, σπούδασε κιόλας, μπράβο της, και μετά έγινε τραγουδίστρια, δεν έκανε νομική. Αλλά πάνω κάτω τώρα βάλτε 65, έτσι δεν είναι ρε παιδιά. Εγώ από τότε που θυμάμαι τον Αυτιά βλέπω δίπλα στον Παπαδάκη και μετά μόνος του και τη Βύση την ακούω από τα νιάτα μου. Για τα χρόνια του στέκονται πάρα πολύ καλά. Λοιπόν παιδιά, τελειώσαμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, καλά να περάσετε. Στη θάλασσα δεν πιστεύω να πάτε διότι θα είναι παγωτό. Να γελάτε παιδιά μου, να γελάτε πολύ γιατί χανόμαστε.